Γίνεται το πλασί από το κροτή. Μπάλα έφυγε out. Μας ο αεροπίσος στο Λιακόζης από την άλλη πλευρά, κάνει το λάθος, επεμβαίνει ο Κροτής, θα δούμε αν περάσει ο Κροτής, ο Κροτής κοντάει για τον Λιούνι, ο Λιούνις γυρίζει πάρα πολύ ωραία τον Δαλακούρα και στο 22ο λεπτό ο Πανιώνιος ανοίγει το σκορ. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια του Κροτή, ο οποίος έκλεψε την μπάλα μετά το λανθασμένο, μετά τη λανθασμένη μεταβίβαση του Γιαγκόζη. Η Λέιρα λοιπόν τελεί πράγματι απευθείας και η μπάλα στα δίκια από τη λανθασμένη εκτίμηση του Σταματόπουλου. 25ο λεπτό, 3 λεπτά μετά την πρώτο προβάδισμα που πήρε ο Πανιώνιος, ο Αζαλένιος φτάνει στην ισοπάριση με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ολιβέιρα αυτή με τη σειρά του. Έκανα λάθος και τώρα ο Λάμψιας από δεξιά βρίσκει τον Μούρ. Καμπούν την καστοφόλ πολύ ωραία. Παραλίγο να έχουμε αυτό το φόλ. Έκοψε την μπάλα ο Μούντρικας στο Δημήτρη. Λαμβασμένη και η δεύτερη. Μπάλα κατέληξε στον Μασουέρο. Τώρα είναι σειρά των παιχτών του Ατσαλένη. Αλλάξουν πάση στην άμυνα. Πάλι λάθος από τον Γιαγκόζη. Δεν είναι καλό το πλασέ του Λιούμι. Δεύτερο σοβαρό λάθος από τον τερματοφύλακα του Ατσαλένη. Όπως κοιμάζεται να εκτελέσει ο Ρίτσας. Λαντασμένη έξοδος του Γιαγκόζη. Έπιασε αέρα. Μπάλα στον Ολιβέιρα, το πιο γρήγορο και το πιο ουσιαστικό παίχτη. Ένα σούτ εδώ του Βρίτσα, αρκετά καλό. Μπάλα προς τα πίσω. Νέο γέμισμα του Ανιτσάκη. Τώρα έπεσε παρακάτω. Μαρκάρα το Ξηρούδης και χάνει την μπάλα. Ο Κροτής πολύ ωραία για τον Ταλακούρα. Ο Ταλακούρας ανεβάζει για τον Δρίτσα. Δρίτσας, πολύ ωραία γκολ. 2-1 Αντώνιο. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με σκόρεν τον Λούμι. Ο Κροτής είναι ένας πάνω από την μπάλα. Πράγματι, αρκετά ψηλά. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον χάνεται τελικά η μπάλα για τους υπέδοχους. Γίνεται όμως το λάθος, πετάγεται ο Λιούμις, έχει βγει ο Γιαγκόζης, ο Λιούμις όμως καθυστέρησε, δεν πλάσαρε. Καλή εκτέλεση, κεφαλίες και κόντρες μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν βγαίνει μπάλα από αυτή, πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του κοντού ο Γκροντής. Τίποτα λέει ο κύριος Δαμιανάκης. Το κέρδος για τον Πανιώνιο τον Απλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Λιούμις βγάζει πολύ ωραία για τον Κροτή. Ο Κροτής περνάει τον Κερμενίδη. Ο Λιούμις σου καλά η πάντα δεν του κάνει το παθούρι. Κροτής και Μπρέκ. Είστε από την μπάλα. Αφήνει ο Κροτής. Ωραίο σου του Μπρέκ. Εντυπωσιακή απόκριση του Γιαγκόζη στο 62. Χτύπησε μάλιστα το μοτοφύλακα του Ατσαλένη. Κερμενίδης λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ. 2-2. 2-2. Το 70 λεπτό ήταν η μαλλιά του φάουλ που εκτέλεσε ο Κερμενίδης. Πετάχτηκε στην πορεία της. Πρέπει να είναι ο Καϊμακούδης ο σκόρερ. Εκτέλεσαν γρήγορα και οι ανέρετροι. Ωραία πάση του Μπούτριχα. Δεύτερη προσπάθεια του Μπούτριχα. Επιχείρησε να βγάλει την μπάλα στο πίσω δοκάρι της εστίας του Γιαγκόζη. Παρανευλήθηκαν όμως. Παρανευλήθηκε αμυντικός. Συγκεκριμένο ο Γελιτάκης. Έτσι μπάλα κατέληξε κόρνερ.
πολυπρόσωπο το τείχος, πρωτής, αρκετά ψηλά. Εκτελεί ο Γροντής, δεν βγαίνει. 3-2. Δεν βγαίνει ο Γροντής. 3-2 για τον Μαρμόνιο. Εντυπωσιακή κοχανία. Σκόρε πλέον ο Βρίτσας και πάλι από το σκόρε του Γροντή. Σηκώθηκε ο Βρίτσας αδενόχλητος στη μικρή περιοχή, να καρποθεί και παλιά, δεν άφησε περιθώριο στο Βρίτσι. Ακριβώς το 80. Ο Πανιώνιος παίρνει και πάλι τον βάσμα. Καθυστερούν και οι Πανιωνίτες και να η ευκαιρία για τον Αργυρίου. Ο Αργυρίου μασάρισε ο Βρίτσας, Βρίτσας για τον Αργυρίου. Πολύ ωραίο γκολ. 4-2. Εκπληκτική η αντεπίθεση των παιχτών του Πανιωνίου. 4-2 με τον Αργυρίου. Το 6 λεπτό των καθυστερήσεων. Και φυσικά μετά από αυτό το γκολ ο Πανιώνιος κατακτά την νίκη, ενθουσιάζοντας τους περισσότερους από χίλιους οπαδούς του. Πόσα λεπτά καθυστερήσεων έχει δείξει ο κύριος Δομιανάκης, ότι σφύριξε τώρα την λήξη του Σαραμέλης. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, Πανιώνιος Ατσαλίκας για την 5η αγωνιστική του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Αιγικής 4-2.